Βρισκόμαστε στο Εθνικό Οδείο Παράρτημα Σπάρτης, όπου σήμερα θα γίνει ο αγιασμός για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Μαζί μου έχω τη Διευθύντρια του Εθνικού Οδείου, την κυρία Κυριακή Χελιώτη, για να μας πει τι περιμένετε από τη φετινή χρονιά. Περιμένουμε πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω ότι το 13 που δεν έχει τελειώσει μας έχει δώσει και αυτό πάρα πολλά. Εύχομαι σε όλους την χρονιά, τη σχολική χρονιά, να είναι χαρούμενη, να είναι δυναμική, να είναι πιο απλά, έτσι όπως μιλάμε εμείς η μουσική, να είναι μια μουσική χρονιά. Περιμένουμε πολλά. Το 2014 είναι έτος σπουδαίων συνθετών και των γραμμάτων και των τεχνών ανθρώπων που έχουν φύγει. Θα τα ακούσουμε στην πορεία, όμως επειδή βρισκόμαστε στο χώρο του Εθνικού Οδείου, στο παράρτημα όπως είπατε της Σπάρτης, και το παράρτημα η Σπάρτη έχει αφιερώσει μια μεγάλη αίθουσα εκεί που θα πάμε τώρα να ακούσουμε τα καινούργια, το καλωσόρισμα της χρονιάς από τους σπουδαστές μας. Αυτή η αίθουσα έχει ονομαστεί αίθουσα Γεώργιος Φελούρης. Έχει σχέση με τον πρόεδρο του Ελλάδα TV, είναι ο απόγονος, όμως ο Γεώργιος Φελούρης, όπως φαντάζομαι όλο το κοινό της Σπάρτης αλλά και της Λακωνίας, γνωρίζει ότι ήταν ο πρώτος μαθητής Λάκωνας του Εθνικού Οδείου το 1928. Βρίσκουμε έναν Λάκωνα στο Εθνικό Οδείο στην Αθήνα να σπουδάζει. Αυτό εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, και το 2014 είναι 110 χρόνια από την γέννησή του. Ο Αντώνης Φελούρης, ο γιος του, μας έχει δώσει το αρχείο όλο του πατέρα του, το έχει χαρίσει στο Εθνικό Οδείο, έχει περαστεί στα και έχει τιμηθεί το όνομά του στα δελτία του Οδείου, ως αρχιμουσικός, ως δωρητής. Και σε αυτό το αρχείο, λοιπόν, τρία άτομα που είναι απόφοιτοι του Εθνικού Οδείου, της Σπάρτης, ασχολούνται, θα αρχιοθετηθεί, θα μπει στη βιβλιοθήκη και από εκεί και πέρα σίγουρα θα διατεθεί στους ανάλογους φορείς που θα ήθελαν πραγματικά να ασχοληθούν και να αποδώσουν μουσικά το έργο. Λοιπόν, αυτό το έτος εμείς θα το αφιερώσουμε το 2014 και εκεί πια έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ξεκινώντας λοιπόν από σήμερα, που είναι βασικά μια πρόβα τζενεράλε των έργων για πιάνο, για τέσσερα και για έξι χέρια των σπουδαστών που θα παίξουν την ερχόμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη, και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι, και φαντάζομαι όλοι οι γονείς αλλά και οι Λάκωνες, δηλαδή καμαρώνουμε πια τα παιδιά μας, και μάλιστα σε μια πολύ αξιόλογη μέχρι στιγμής αίθουσα. Στις 18 Δεκεμβρίου στην ίδια αίθουσα του Μεγάρου, το Θυμίαμα Ενωπιών Σου, που ήδη με την συμμετοχή του Εθνικού Οδείου Σπάρτης στο Σπάρταθλον κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική συναυλία, τόσο στην βεβαίως με τα άλλα οδεία στην πλατεία, αλλά πολύ σημαντική έγινε και στο Σαϊνοπούλιο. Μέρος λοιπόν αυτής της εκδήλωσης, εμπλουτισμένο με τις μέρες των Χριστουγέννων, θα το πάμε και αυτό στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Πόσα παιδάκια θα πάρουν μέρος? Σήμερα είναι περίπου νομίζω 18 παιδιά. Δεν θα το ακούσουμε όλο το έργο. Εμβόλυμα βάζουμε και τα μικρά παιδάκια του βιολιού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που είσαστε κοντά μας, εσάς, το Δυναμικό του Ελλάδα, αλλά και όλους τους Λάκωνες τηλεθεατές που χαίρονται και που έτσι μας τιμούν και που τους αρέσει να ακούνε και κάτι διαφορετικό και να το επικροτούν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, και θα περάσουμε τώρα στην αίθουσα Γεώργιος Φελούρης να απολαύσουμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά. Κυρία Βελουδάκη, πριν περάσουμε,
στην αίθουσα συναυλιών Γεώργιος Φελούρης. Θα έχουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Ιερά Μητρόπολη, έναν αγιασμό για το καλό όλων μας. Το αφιερώνουμε σε όλους. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα. Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύμα Ιησού. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτωσης Ιερουσαλήμ και όρτη του Πάσχα, και ότε έγινε το ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσατες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήλθον ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γέννητο μεθημέρας τρεις έβρον αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς, εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσες είναι αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον, τι επίησας ημίν ούτως, ιδού ο πατήρ σου καγώ δεινόμενε ζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι ζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δίνεμε. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα, ελάλησεν αυτής. Και κατέβη μετά αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διατήρη πάντα τα ρήματα τα αυτά εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Σύμπαντος κόσμος θεατίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευαγγελισμού που ημών ευσταθείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εφεστοδιακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστή είναι το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των εν τη σχολή τα αυτή διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών, δωρητών, εφόρων και πάντων των συντελούντων, εις την κατά Θεόν επίδοσιν της σχολής του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαφούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Αναγίας Αβράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτό. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Του Θεού παραθούμεθα. Συγκύριε. Έμπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το Πνεύμα Ιησού. Σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Και πάντως ο μόνος να
Θεός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νικαστήσε σε βέση κατεναντίον δωρουμένος και τον σοφυλά. Εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, όταν Σολομώντα σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτήσεως του Παναγίου Πνεύματος, τους αλληλείς κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας, σύ Κύριο υπόν εξκότους φως λάμψε, λάμψον εν τες καρδίες, τον εντάφα διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αίδιο. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου, ιούς φωτός ανάδειξον αυτούς εν πατή έργο αγαθό, καρποφορούντας και αυξανωμένους για τις άνωθεν σοφίας. Πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγία σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, που αναστάσει εν νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, σαν την Εβδομή Οικουμενική Σύνοδο, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχόμαστε καλή αρχή, καλή δύναμη στους διδάσκοντες, καλή πρόοδο στους διδασκόμενους. Η μουσική την οποία τα παιδιά ήρθαν και έρχονται εδώ να διδαχθούν είναι αυτή που εξημερώνει τα πάντα, είναι αυτή
που δίνει στις ψυχές των ανθρώπων αυτό που τους λείπει και όπως γνωρίζετε είναι κάτι το θεϊκό και γι' αυτό και πρέπει όλοι να τη διδασκόμαστε ακόμα και να την ακούμε βεβαίως προκειμένου να ωφελούμαστε και να ηρεμεί η ψυχή μας. Εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη, καλή πρόοδο, καλή δουλειά σε όλους σας και επιτυχίες όπως κάνετε πάντα στις παραστάσεις σας. Λίγο να μας αγιάσει ο πατέρας Αθανάσιος και να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας και των παιδιών και των δασκάλων που είστε κοντά μας. Τελειώνουμε και μπαίνουμε στην αίθουσα συναυλιών Γεώργιος Πελούρης για να παρακολουθήσουμε πια το συναυλιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γρήγορα και μπαίνετε με λίγο τα φωτιά. Να σβήσουμε και να γίνουμε. Ξεκινάμε αυτή τη νέα σεζόν. Θέλω να ευχηθώ σε όλους μας καλή σχολική χρονιά και από εμάς θα ακούσετε καλή μουσική χρονιά, αρμονική, ρυθμική, μελωδική χρονιά. Ξεκινάμε με τη συναυλία που είναι πολύ σημαντική. Κυριακή, πιο δυνατά. Για έργα για πια, για 4 και για 6 χέρια. Αυτή θεωρείστε ότι είναι μεν η έναρξη της σχολικής μας χρονιάς, αλλά συγχρόνως είναι και η πρόβα τζεμεράλη της μεγάλης εκδήλωσης που θα κάνουμε στο Μέγαρο Μουσική, στη μεγάλη Λίλια μου Κουδούρη. Θα λέω λίγο πιο γρήγορα. Θέλω να πω εδώ να συγχαρώ πραγματικά τους τρεις δασκάλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη εκτός από τα παιδιά που θα ακούσετε τα έργα τους, βεβαίως, θα ακούσετε για 4 και για 6 χέρια. Όμως, τα παιδιά που αποτελούνται από την Ελεάνα Σκιαδά, την Αναστασία Νικόλα, τον Γιάννη Ρουμελιώτη, την Κωνσταντίνα Τσούχου, την Αμαλία την Κοκολιάδη, τη Σοφία την Βαρύνη, την Κωνσταντίνα την Ξεστερούλα, την Μαρία την Κουρνά, τον Θεόδωρο τον Σπηλιώτη, τη Λίνα Μακελαράκη, τη Μαριάννα και την Χριστίνα Γιάννα Πεδούχου, την Ειρήνη και την Παναγιώτη Χαζιώτη, την Παναγιώτα Κουτσέπη, την Αλεξία Χατζηδάκη, την Έφη Καρούνου, την Παναγιώτα Ζουζουλά και την Φωτεινή Φωτάκη, την Ευτυχία Γκατζέλια, την Μαρινέλα Κουτροπή και την Μελίνα Κουτσοβίτη, είναι μαθητές που ξεκινούν από την πρώτη προπαιδευτική μέχρι την ανωτέρα σχολή. Τι συμβαίνει? Τα ζευγάρια δεν είναι ενός καθηγητή αποκλειστικά, είναι λοιπόν μία σύμπραξη των τριών δασκάλων. Αυτό σας το λέω και κάποιοι που γνωρίζουν την πίσω πλευρά των πραγμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι. Και όμως έρχομαι να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Διώκη Κατσιλίδου, στην κυρία Μαρία Βέλμαχου και στον κύριο Γιώργο Παναγιώτη. Κάτι συνέβη και γι' αυτό θέλω. Θα γίνουν πολλά μέσα στη χρονιά, από 2013-2014. Θα ακούσουμε στην πορεία ότι θα είναι έτος από πλευράς της Ελλάδος, έτος Κατζηδάκη το 2014, πολύ σπουδαίων λογοτεχνών, μουσικών, συνθετών κλπ. Τζιτσάνης. Ωστόσο, θα είναι και ένα έτος για το Εθνικό Οδείο. Είμαστε, όπως σας είπα, στη Γεώργιος Φελούρης και είναι 110 χρόνια από τη γέννησή του.
Εδώ έρχομαι να, να πω 2013-2014 ο νεαρός Μότσαρτ εμπνέει και οδηγεί στους δρόμους της μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που μας έχει κάνει το να έχουμε τον Μότσαρτ που είναι μια διαρκής έμπνευση. Το 2006 ο κύριος Πάνος Παπαδουλιάς το αφιερώνει στο βιβλίο. Αυτό θα είναι το, ας πούμε, το σύνθημά μας το φετινό. Και θέλω εδώ να τον ευχαριστήσω. Μας θυμάμαι και με την παρουσία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι θα το στολίσουμε όλο αυτό το πολύ ωραίο έργο σας. Ευχαριστούμε. Κυρία Μαρία Βέλκοφου, αναπληρωτής καλλιτεχνικού διευθύντρια. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, δύναμη στους γονείς, να βοηθούν τα παιδιά τους να κληρώσουν τους στόχους τους. Και από τη μεριά μου θα ήθελα να πω από το δυναμικό του προσωπικού, από τους καθηγητές δηλαδή, ότι θα καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο ευχάριστο, στα παιδιά, ώστε να προοδεύσουν και να πετύχουν στόχους μεγάλους. Απόψε θα απολαύσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο, στη Μεγάλη Βιβλιοθήκη Λίλια Μουδούρη, όπου τα παιδιά πιστεύω θα αποκτήσουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για την ηλικία τους, θα γνωρίσουν από κοντά το Μέγαρο, θα παίξουν μέσα στη αίθουσα του Μεγάλου, στη Μεγάλη Βιβλιοθήκη, θα γνωρίσουν από κοντά τους χώρους, την βιβλιοθήκη και θα παρακολουθήσουν ένα μέρος από την πρόβα της κρατικής ορχήστρας που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι εύχομαι καλή χρονιά για να μην καθυστερούμε και σας εύχομαι καλή ακρόαση.